Σοκαριστικό Καβάλα: 11 άνθρωποι κάηκαν ζωντανή στην εγνατία Οδό. Σοκαρισμένοι διασώστε. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στι 5 και 30 τα ξημερώματα στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλα Θεσσαλονίκη, στο ύψο τη παραλία τη Αρακίνα. Ειδικότερα, γεωταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό με αποτέλεσμα να τυλιχτούν στι φλόγε και τα δύο οχήματα. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή του 11 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίε, πρόκειται για πρόσφυγε και μετανάστε που επέβαιναν σε όχημα διακινητών. Από το φορτηγό απεγκλωβίστηκε ο οδηγό, ο οποίο φέρει ελαφρά τραύματα και διακομίστη σε νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο τύπου Βαν, στο οποίο επέβαιναν οι 11 μετανάστε, ανέπτυξε πολύ μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα τη φορτή σύγκρουση ήταν να τυλιχθούν στι φωτιέ και τα δύο οχήματα. Οι 11 επιβαίνοντε του Βαν δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το όχημα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε αυτό και να καούν ζωντανή. Ο οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου ελληνικών στοιχείων ταυτότητα την τελευταία στιγμή μπόρεσε να εγκαταλείψει το όχημα. Σύμφωνα με τι πρώτε εκτιμήσει του τμήματο Τροχέα καβάλας, ο οδηγό του βάνε εξαιτία τη υψηλή ταχύτητα που προφανώ ανέπτυξε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και λόγω τη υπέρταση που είχε έπεσε πάνω στο φορτηγό. Λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που προκλήθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των, των επιβενών στο Βαν, οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν ακόμη να εντοπίσουν την ταυτότητά τους και απαιτείται γιατροδικαστική εξέταση και συγκέντρωση γενετικού υλικού.